Ο κύριος Θοδωσιάδης και κανένας παίχτης μας είναι πολύ εκνευρισμένοι όλοι. Δεν τους επιτρέπουμε εμείς σαν διοίκηση να έρθουν. Σαν Καλαμάτα έχουμε να σας πούμε ότι όσο εδώ και μην παρέκει, οι φιλοξενίες σταματάνε σήμερα και από την άλλη εβδομάδα θα δούνε ποιες είναι οι φιλοξενίες. Και δεν αναφέρομαι στον Ασπρόπυργο, αναφέρομαι στη διαιτησία. Όσο εδώ και μην παρέκει, ήρθε ο κύριος Σακελάκης σήμερα και μας έκανε ολόκληρο έργο εδώ μέσα. Το είδατε όλοι σας. Η καλύτερη εμφάνιση της Καλαμάτας ήρθε 2-2. Δεν έδωσε δύο πέναλτι, το πρώτο γκολ είναι offside. Μας φόρτωσε κάρτες, κόκκινη κάρτα. Μια ομάδα που επιτίθεται πήρε κόκκινη κάρτα. Λοιπόν, επειδή είμαστε εκνευρισμένοι, θέλω να ενημερώσω και τον κύριο Αγγελάκη και την ΚΕΤ και όλους ότι μας στέλνουν διαιτητές από τη Θεσσαλονίκη. Στείλαν τον κύριο Αγγελάκη από τη Θεσσαλονίκη, δύο Λάισμαν από τη Βέρεια. Είδατε τι κάναν και οι δύο οι Λάισμαν. Δεν διαμαρτυρόμαστε ποτέ, δεν είναι τη διοίκηση να διαμαρτυρηθεί. Αλλά δεν γίνεται άλλο, δεν πάει άλλο. Χάσαμε στην Καβάλα, δεν μιλήσαμε. Χάσαμε εδώ με τον κύριο τον Πατρινό, δεν μιλήσαμε. Όσο εδώ και μην παρέχει, δεν πάει άλλο. Έχει γίνει μια επένδυση στην Καλαμάτα. Δεν θα κάνουμε πίσω με τίποτα. Με τίποτα όμως. Ο κύριος Αγγελάκης είναι να πάει να σφυρίζει αλλού. Θα έχει την τύχη του μπαμπά του. Και επειδή ξέρουμε με ποιον μίλαγε 2-3 μέρες, ας με καλέσει ο αθλητικός εισαγγελέας να πω με ποιον μίλαγε 2-3 μέρες. Καληνύχτα. Κάτσε να δω. Όχι, ο Δράκη. Ακούστε. Και πέρσι τρυπήθηκε η ομάδα, φέτος δεν βρήκανε, πήγαν αλλού. Ακούστε. Ανεξάρτητα από αυτά που λέει ο κ. Παπαδημητρίου, που σε όλα έχει δίκιο, εκείνο που θέλουμε εμείς σαν διοίκηση, επειδή πραγματικά έγινε μια επένδυση πολύ σοβαρή, και αυτό το καταλαβαίνει και ένα μικρό παιδί, είναι η ομάδα που τα έχει όλα. Είναι η μόνη ομάδα στην κατηγορία ίσως που τα έχει όλα. Εκείνο που θέλουμε εμείς από τους φιλάθλους είναι το εξής. Να δείξουν το χαρακτήρα που χρειάζεται στα δύσκολα. Και όταν λέω στα δύσκολα, εννοώ το εξής. Συγκεκριμένα. Έχουμε κόντρα διαιτησία. Εμείς θα πρέπει να βοηθήσουμε την ομάδα. Έχουμε μια κακή εμφάνιση. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την ομάδα. Αυτό που είπε προηγουμένως ο κ. Παπαδημητρίου, πραγματικά έχω δει όλα τα παιχνίδια. Και νομίζω και ο κ. Παπαδημητρίου, και όσοι είμαστε εδώ. Τουλάχιστον ζωντανά έχω καταποδηθεί όλα, πραγματικά η εμφάνιση της Καλαμάτας ήταν καλύτερη. Που έχει γίνει μέχρι σήμερα και με 10 παίχτες. Έδειξε πραγματικά ένα χαρακτήρα που πραγματικά πάλι στα άλλα παιχνίδια δεν τον είχε δείξει. Είδατε πως χάσαμε στην Καβάλα, είδατε πως χάσαμε στα Τρίγλια. Εκείνο που θέλουμε από εσάς, και νομίζω θα συμφωνήσει και ο κ. Παπαδημητρίου και ο κ. Παπαδημητρίου, είναι το εξής. Εσείς, οι φίλαθλοι εννοώ, πρέπει να είναι κοντά στην ομάδα. Η διαιτησία ήταν κακίστη, ήταν μια διαιτησία που πραγματικά δεν τιμάει τον ρόλο της και πραγματικά στη φάση αυτή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, πραγματικά μας κατέστρεψε. Μας δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα. Χωρίς λόγο. Να έχουμε την τύχη κόντρα, να έχουμε την τύχη κόντρα. Τη διαιτησία, άσε μας αδερφέ να το παλέψουμε. Τόσο πολύ μας φοβούνται. Φοβούνται την Καλαμάτα. Δεν είμαστε πρώτοι και φοβούνται. Γίνεται ανατροπή στο 92 και ακούστε. Η καθυστέρηση είναι 4 λεπτά. Η καθυστέρηση δίνεται πριν λήξει το 90 λεπτό. Και από την καθυστέρηση των 4 λεπτών. Παίζουμε 2,5 παιδιά χρονομετρημένα. Παίζουμε 2,5 λεπτά. Νομίζω τα κρατάγαμε σε χρόνο. Πραγματικά αυτό το πράγμα δεν πρέπει να ξαναγίνει. Και εμείς δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θα το κρατήσουν. Και να σας πω και κάτι. Συγγνώμη κύριε Γιώργο. Ναι. Προχθές διαμαρτυρήθηκα στον κύριο Καλύβα και προς τιμή του μου είπε ότι δεν συμφωνούσε με τον ορισμό του κυρίου Αγγελάκη από τη Θεσσαλονίκη και το είπε στον κύριο Μάρη. Του μίλησα ο ίδιος προσωπικά. Για να γίνει συγκεκριμένα αυτό που λέει ο κ. Παπαδημητρίου, τα έξοδα των αρθείων από τη Θεσσαλονίκη και τη Βέρεια είναι τα τριπλά. 4.000 είναι. Δεν μας ενδιαφέρουν τα έξοδα του. 4.000 η διαιτησία. Και αυτό, αν ήταν μια ισονομία να είναι σε όλες τις ομάδες, να το καταλάβουμε. Αλλά δεν μπορεί εμάς στους τρεις διαιτητές που έχουν διορίσει από εδώ, ο ένας να έρχεται από τη Μυτιλήνη και ο άλλος να έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται. Δεν είναι ισονομία. Δεν είναι σωστό για τις ομάδες. Τέλος πάντων, εγώ αυτό ήθελα να καταλήξω. Πρέπει οι φίλαθλοι να μείνουν κοντά στην ομάδα, γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται φέτος είναι μετά από πολλά χρόνια ό,τι πιο σοβαρό έχει γίνει. Ορίστε. Μια ερώτηση, κύριε Παπαδημητρίου, να πούμε και ένα ευχάριστο. Ναι. Είδαμε σήμερα ένα Ιβάν τρομερό. Ένα Ιβάν Ράκιτς που παίζει Καλαμάτα με 10 παίχτες, μπαίνει μέσα και του αλλάζει τα φώτα. Ναι. Λοιπόν, κάποιοι το στείλανε σπίτι του. Εσείς δεν είχατε πει αυτό στη συνέντευξη τύπου. Είχατε πει αν μέχρι τις γιορτές ο Ράκιτς δεν δείξει, θα φύγει μόνος του. Τι έχετε να πείτε για τις δύο γκολάρες και την πνοή που έδωσε στην Καλαμάτα με 10 παίχτες. Σας είπα, γιατί είναι κόσμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι και παιχταράς όμως από δική. Εννοείται, είναι κόσμα, είναι ποδοσφαιριστής, έχει ήθος. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη ιατρική προσπάθεια. Ο Ράκης θα ξαναβρει τον εαυτό του και σιγά σιγά θα τον βρει. Εντάξει. Μπράβο, μπράβο. Αλλά δεν μπορεί όμως. Κλαίνε τα παιδιά μέσα στα αποθητήρια. Το βλέπω, τους είδα. Κλαίνε τα παιδιά στα αποθητήρια.
Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι από τα παιδιά. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Ούτε και από τον κόσμο, κύριε Παπαδημητρίου. Ελάχιστοι μπορεί να αποδοκιμάσανε. Είχε 2.000 κόσμο υπό τη βροχή και στηρίξαμε το τέλος ο κόσμος στην ομάδα. Λίγοι! Οι λίγοι σε 2.000 ήταν και 10. Ο κόσμος μπορεί, όπως είπε και ο Γιώργος. Εντάξει. Εγώ κοιτάω αυτή τη στιγμή. Εγώ κοιτάω και το διαιτητή. Η σήμερα η Καλαμάτα έκανε το καλύτερο παιχνίδι. Ναι. Το καλύτερο παιχνίδι. Είδατε να περνάει τη σέντρα, ας πούμε, ο πυργός. Μας έπεσε ο διαιτητής φουρ και φουρ. Ούτε στο πρώτο ούτε στο δεύτερο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Γίνεται. Κόντρα. Χτυπάει σε δικό του παίκτη 3 μέτρο offside goal. Είναι out και το δίνει ένα corner. Δύο πέναντι δεν μας δίνει. Τι άλλο θέλει, το κατάλαβα τι άλλο θέλει. Του μιλάμε και μας ενωνεύεται. Πες με στη Βέρεια. Θα έχει πάλι διαιτητή από εκεί. Ας βάλουμε Βεργιώτη. Δεν χρειάζεται να. Ας βάλουμε ένα Βεργιώτη. Δεν τρέχει τίποτα. Οι δύο λάθη Βεργιώτες ήταν. Ας βάλουμε ένα Βεργιώτη. Δεν πειράζει. Να σου πω κάτι. Κάποιος είχε πει. Δεν πειράζει. Θα κάνουμε ακόμα, μα θα κερδίσουμε και αυτούς. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, να είστε καλά.